Κουρασμένες καλημέρες. Πάμε να φάμε ένα πρωινό και να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Κάτσε λίγο, μην βάλεις χεράκι εδώ. Ξέχασα να πάρω το τετραδιάκι. Για να δούμε σήμερα, δεν έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε. Οπότε πήρα εδώ τον οδηγό. Για να δούμε. Με παρατήσανε και φύγανε. Δεν με παρατήσανε. Πού πήγανε? Πού είναι ο Αλέξανδρος? Αλέξανδρε, πού είσαι? Με τρόμαξες. Εν τω μεταξύ, το ξενοδοχείο που μένουμε είναι υπό ανακαίνιση, αλλά πραγματικά δεν ακούς τίποτα. Είναι η ηχομόνωσή του τέλεια. Δεν έχω μείνει σε πιο ήσυχο ξενοδοχείο από αυτό. Δεν ακούμε κανέναν, ούτε τους διπλανούς, ούτε τίποτα. Η θέα, εντάξει, από μπροστά είναι τέλεια. Της αδερφής μου το δωμάτιο έχει τέλεια θέα. Είναι η θέα που βλέπουμε με το που βγαίνουμε εμείς από το δωμάτιο απέναντι. Πολύ όμορφα. Πολύ πολύ ωραία, πολύ ωραίο δωμάτιο. Και σχετικά κοντά στο τρένο. Γεράσιμε, ζεις επικίνδυνα με τα πρωινά σου. Γιατί? Πολύ αυγό. Εδώ ο Κωστάκης. Παλεύει. Λίγη χοληστερίνη, όχι πολύ. Και επειδή δεν έχουμε κάνει έτσι ένα tour στο ξενοδοχείο, το κάνουμε μέσα στο ασανσέρ τώρα. Μπήκαμε για να κατεβούμε κάτω, να φύγουμε. Και έχουμε ανέβει όλους τους ορόφους, τώρα τους ξανακατεβαίνουμε. Και σταματάμε σε όλους και έχει 12 και εμείς είμαστε στον τρίτο και φτάσαμε μέχρι πάνω και τώρα σταματάμε σε όλους. Ανοίγει το σανσέρ, τρώνε άκυρο γιατί δεν χωράει ούτε μίγα και απλά τη σταματάμε να δούμε όλους τους ορόφους, να δούμε είναι ωραίοι. Αυτό εδώ είναι στην είσοδο του ξενοδοχείου μας και πάμε εκεί τώρα. Έχουμε καλέσει τα ουμπεράκια μας και περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το χωριουδάκι. Θα σας το γράψω, γιατί πραγματικά για να το προφέρω δεν θα το προφέρω καθόλου σωστά. Όπως μέσα. Δεν ξέρω αν γράφει εδώ πέρα Ζανς κάτι, αλλά πραγματικά δεν θα μπορέσω να το προφέρω. Τέλος πάντων, θα σας κάνω και ένα zoom. Πόσο όμορφα είναι στους μήλους. Είναι υπέροχα και έχει μαγαζάκια μέσα από ό,τι βλέπω τώρα. Let there be light, let there be light. Give me the betrayer's kiss, broken bread torn for the friendship. Contract that sealed with the quick wit. You know I won't go. Tested and true. Busted and you. Σε αυτό το κομμάτι του vlog δεν μπόρεσα να σας μιλήσω γιατί είχε τόσο αέρα
που δεν θα με ακούγατε ούτε με τίποτα. Έχω ένα μικρόφωνο το μεταξύ που έχει και το ξεχνάω κάθε φορά. Οπότε δεν μπόρεσα να σας εξηγήσω, πάντως είναι πάρα πολύ όμορφα. Αν θες να νιώσεις Ολλανδία, πρέπει να έρθεις εδώ, έτσι, γιατί... Έλα, αγαπή. Πες ένα βανάκι που μπήκαμε. Α, μπήκαμε και σε ένα βανάκι, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτό δεν έχει βέβαια φωτάκια, δεν έχει δίσκο... δίσκο κατάσταση. Τέλος πάντων, πάντως, αγάπη μου, δεν φτάνει σε χύση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πάτε, έχει και να καθίσετε να φάτε αν θέλετε. Έχει και πατάτες, να πάρετε στο χέρι ζεστή σοκολάτα. Μας έσωσε. Μας έσωσε πραγματικά. Γυρίσαμε λίγο και στο δωμάτιο έτσι να ξεκουραστούμε. Ξεκουραστήκαμε κανένα δύο ωράκι. Και τώρα θα βγούμε να πάμε σε ένα πάρκο. Μας είπαν εδώ πέρα, έχει μια φίλη μου την απομένει εδώ στην Ολλάνδη, στο Άμστερνταμ. Και μας είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάμε να το δούμε και μετά να φάμε. Έχει ένα θέμα με τα... Έλα, ήρθε. Μπες, Αλεξάνδρε. Μπες, Αλεξάνδρε μου. Με τα σανσέρ λίγο αργούνε. Εντάξει, καλά είπες. Βρισκόμαστε στο πάρκο Βόντελ. Το έμαθα την αδερφή μου τώρα, μην νομίζετε. Και γίνεται χαμός. Ο κόσμος τρέχει, κάνει ποδήλατο, πατίνια. Ο κόσμος που περπατάει. Είναι τεράστιο το μεταξύ στο πάρκο. Πολύ μεγάλο. Έχει λιμνούλες. Έχει κόσμο που κάνει πικνίκ κάπου εκεί λίγο. Πολύ ποδήλατο. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τα ποδήλατα εδώ αν έρθετε Άμστερνταμ. Αλλά είναι ωραία. Θα σας δείξω όπου μπορώ έτσι ωραίες εικονίτσες. Και εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία σπιτάκια που έχει γύρω γύρω από το πάρκο. Δέντρα, έχει ένα συντριβάνερο μπροστά. Ήρθαμε εδώ έτσι λίγο να παίξουν τα παιδιά, να δούμε το πάρκο. Και να... Κάτι ήθελα να πω τώρα, αλλά ξέχασα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω ωραίες εικόνες. Εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι και ξεχασμένα αντικείμενα. Έχει παπουτσάκια, έχει κάποια παιδικά παιχνίδια, γάντια, κλειδιά. Και τα κρεμάνε δώματα βρίσκουνε. Τέλειο! Και κάλτσα εκεί, μια καλτσούλα. Και ενώ πήγαινε, ήταν τα λανδάκια ένα το ένα, μία το άλλο, ήταν τα δικά μας και το ξαναγυρνάγανε πίσω και ξανά είχε λεντάξει. Μόνο διαμαντή θα το κάνει αυτό, δεν χρειάζεται. Το έπαιρνε πίσω, ο μικρός δεν είναι διαμαντής. Ναι, αυτό δεν είναι. Να σου πω, άμα σου δώσω τον Πέτρο να σου κάνει βιντεοληψία, να ξέρεις ότι τον πληρώνεις όμως. Να, αλλά δεν κάνει καλύτερα. Είναι πολύ καλό. Εμένα δεν τρώει κρέας, εμένα δεν θα φάει τίποτα. Θα έχει παντάρει τις τηγανιτές όμως. Έχεις κάσει. Πάρε, μπορείς να πάρεις. Ούτε να φάμε δεν μας αφήνει. Γιατί. Ωραίο φαίνεται. Ωραίο. Προσφέρει πατάτες. Κάνε λίγο υπομονή με τις πατάτες. Το πρόσωπο της κούρασης. Έχουμε επιστρέψει στο δωμάτιό μας. Παιδιά, από τώρα αυτή δεν ακούω τίποτα απολύτως, τίποτα, από τη μέρα της πτήσης που δεν ξέρω μάλλον η διαφορά του ύψους απότομα, δεν ξέρω τι έγινε και το αριστερό μου το αυτή τέλος. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαι για πουθενά, όταν πάω κάπου όλο και κάτι θα πάθω δεν μπορεί, μία θα με πονάει το πόδι, μία το αυτή, τέλος πάντων διάφορα, πάντως το Άμστερνταμ είναι μαγικό, πάρα πολύ ωραίο και... Ειδικά εκεί πέρα που πήγαμε σήμερα που θύμιζε πολύ Ολλανδία έτσι με τους μήλους και τα σπίτια αυτά ήταν υπέροχα, πραγματικά υπέροχα. Γιατί εδώ στο Άμστερνταμ, στο κέντρο δηλαδή μου θυμίζει και λίγο Λονδίνο σε μερικά σημεία, σε άλλα σημεία μου θυμίζει πολύ Βέλγιο, Βρυξέλλες. Γενικότερα έτσι μου θυμίζει πράγματα τα οποία έχω ξαναδεί.
Αλλά ήταν ωραίο και το φαγητό που πήγαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σε κάποια φάση σας έχω βάλει ένα πλάνο με το όνομα του μαγαζιού, έτσι αν έρθετε εδώ να φάτε. Έχει μόνο κοτόπουλο όμως, να ξέρετε, δεν έχει κάτι άλλο και συγκεκριμένο τρόπο. Έχει και κάποια πανέ τύπου, αλλά μέχρι εκεί. Επόμενη και τελευταία ημέρα εδώ στο Άμστερνταμ. Περιμένουμε το σανσέρ για ακόμη μία φορά να κατέβουμε για πρωινό. Ορίστε. Εκεί χάλασε. Αυτό χάλασε. Α, και το ένα και το άλλο. Μόνο ένα σανσέρ έχει μείνει. Κάθε μέρα λιγοστεύουν εδώ τα σανσέρ. Ναι. Την πρώτη μέρα είχε τρία, μετά είχε δύο, τώρα έχει ένα. Αυτό. Άρα ποιο θα έρθει. Α, να το ήρθε, έλα πάμε. Γιατί με βρίζετε. Εμείς τίποτα, λέμε ότι είμαστε δύνατες. Λέμε εδώ πέρα γιατί έχουμε φάει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ. Όχι, όχι. Να, παιδιά, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έχουμε ξεφτυλιστεί εδώ στο Άμστερνταμ. Σας το δείχνω εγώ. Πέστε λίγο, τι πιστεύετε ότι αν σε κανένα χρόνο θέλουμε να ξανάρθουμε εδώ και πάρουμε και πούμε τα επίθετά μας, τι θα μας πούνε? Ότι δεν έχουμε. Και θα μας χρεώσουν και τα παιδιά, γιατί δεν μας τα χρεώνουν τα παιδιά στο πρωινό. Εγώ πιστεύω ότι θα μας πούνε ότι δεν έχουμε διαθεσιμότητα, γιατί έχουμε ξεφτυλιστεί. Αλλά θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν πάρεις και πεις Παπαδόπουλος, θα σου πούνε έχουμε 10 δωμάτια. Με τα επίθετά μας δεν θα μας δεχτούν. Σίγουρα στο πρωινό θα μας πούνε δεν έχουμε πρωινό. Ναι, στα δωμάτια εντάξει. Ούτε φασαρία κάνουμε, ούτε τίποτα. Α, ήρθε και το τσαγάκι μου. Εν τω μεταξύ μου φέρω κανάκι εδώ να διαλέξω τσάι και λέω κάναβι, κάναβι, κάναβι. Πες πόσο κάναβι έχουμε σπνεύσει. Εσείς πείτε, γι' αυτό άνοιξα την κάμερα τώρα, για να μην με πούνε υπερβολική. Έτσι όλοι. Πείτε. Με το που βγήκαμε από το αεροδρόμιο μας ήρθε η πρώτη μυρωδιά, ήταν αυτή. Πραγματικά. Εκεί κάναμε την αναγνώριση. Ναι. Όπου πάμε, παιδιά, έτσι εδώ την σπνέουμε. Ειδικά χθες το βράδυ δεν σας τράβηξα πλάνα, γιατί πήγαμε στα red lights και εκεί εντάξει και φοβάσαι και δεν πρέπει. Αλλά πήγαμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά. Σπούρα. Και δεν φαντάζεστε, εγώ έφυγα και έφυγε εδώ η μύτη μου. Ο άντρας της Ελένης είχε πονοκέφαλο. Τι, αλήθεια λέτε? Όχι, αυτό δεν το νιώσα. Αλλά πραγματικά παντού εδώ στο Άμστερνταμ τουλάχιστον, όχι χθες εκεί πέρα που πήγαμε στους μήλους, δεν ήταν έτσι. Τώρα πέρα από την πλάκα, πες τους όμως γιατί είναι τόσο έντονο η κάναβη εδώ. Πες τώρα που μάθαμε. Μας είπαν, ρε παιδί μου, ότι μάθαμε. Αυτά που σας μεταφέρουμε μας τα πάνε, δεν είμαι τα ορκιζόμαστε, αλλά μας τα είπε ο κύριος που οδηγούσε το αυτό. Επειδή είχε τόσο έντονο πρόβλημα με την ηρωίνη, αποφασίσαν να αφήσουν πιο ελεύθερη την κάναβη, έτσι ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την ηρωίνη εδώ πέρα. Γι' αυτό έχει γίνει, δεν είναι νόμιμο. Και δεν είναι ακόμα νόμιμη. Εγώ πιστεύω ότι είναι νόμιμη. Αυτό είχα καταλάβει. Ναι. Ότι εδώ πέρα είναι νόμιμο. Απλά κάνω τα στραβά μάτια, λέει. Δεν είναι νόμιμο. Γενικότερα ωραίο το Άμστερνταμ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και καθόλου κίνηση, δηλαδή είναι πολύ ήσυχο. Μας έκανε όλες τις μέρες πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Αλλά δεν πτωούμαστε. Κάτι θα κάνουμε πριν φύγουμε. Γιατί φεύγει αργά το αεροπλάνο μας, οπότε έχουμε λίγο χρόνο σήμερα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε γενικές γραμμές τα κορίτσια λέει θα ξαναρχόντουσαν. Εγώ δεν είμαι σίγουρη. Ρότερνταμ, την επόμενη. Ρότερνταμ λέει. Εγώ δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν θα ήθελα να ξανάρθω. Γιατί ρε. Εντάξει, οκ. Το είδαμε. Όχι, όχι στο Άμστερνταμ. Σε άλλη πόλη της Ολλανδίας, ρε εσύ. Αυτή η φιλοσοφία είναι ωραία το. Σε άλλη πόλη, οκ. Σε άλλη πόλη, όχι στο Άμστερνταμ. Και προσοχή στα ποδήλατα, παιδιά. Για πες. Μπορεί να γίνει ατύχημα για πλάκα. Γιατί πλάκα. Όπως λέμε στην Αθήνα, πρόσεχε μηχανάκι, πρόσεχε αυτοκίνητο. Εδώ λέει συνέχεια πρόσεχε ποδήλατο. Και έρχονται από παντού, έτσι. Από παντού, δεν τα ακούς φυσικά. Δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, από πάνω. Κανόνες αυτοί, αλλά εμείς. Εμείς πώς θα το ρίξουμε, δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, δεν το ξέρουμε. Αλλά θέλει προσοχή. Γιατί οι ποδηλατόδρομοι τους μας θυμίζουν εμάς τα πεζοδρόμια μας. Και πάμε στα ταγίδια εμείς και μπορεί να την πάθεις. Πολλές φορές πήγαμε να την πάθουμε. Δεν σταματάνε με τίποτα, δεν σταματάνε. Ω, δεν φρενάρουνε, δεν έχει. Δεν έχει φρένο. Νομίζω ότι το ποδήλατο έχει προτεραιότητα από το πεζό, δηλαδή. Εγώ έτσι αυτό έχω καταλάβει. Και εγώ αυτό έχω καταλάβει. Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι απλά αν πας από το η διάβαση αναγκάζονται να σταματήσουν. Ναι, όχι, όχι. Αλλά δεν πάντα. Ναι, πρέπει να είναι. Στους δρόμους. Κίνηση. Τίποτα. Α, μας είπε ένα φιλικό ζευγάρι της αδερφής μου που μένουν εδώ ότι έχει κίνηση στους Σιάντζελα.
στις εθνικές οδούς που, που είναι έτσι πιο περιφερειακά, γιατί κάποιοι φεύγουν από Άμστερνταμ και θέλουν καμιά ώρα δρόμο για τη δουλειά τους, οπότε εκεί λέει έχει πίχτρα. Εδώ πάντως... Τίποτα, τίποτα. Αφού ρωτήσαμε και στο Uber το ταξί και λέει δεν υπάρχει κίνηση. Ναι, μέσα. Κίνηση και το Uber εδώ... Α, πες και πώς αποδηλάτε το χρόνο βγάζουν. 10.000 είπε. 10.000 μας είπε. Εμείς είδαμε που κρεμόντουσαν μερικά. Ναι. Μερικά αμάξια, κινητά πολλά, ευτυχώς τα δικά μας και τι άλλο. Και τι άλλο πήγα να πω τώρα. Α, για το Uber. Ότι το κλείνεις, βάζεις που είσαι, βάζεις τρέχουσα τοποθεσία εμείς, ας πούμε. Καλά, έχω αρχίσει να μην ακούω καθόλου τώρα, έτσι. Πληρώνεις κατευθείαν τη διαδρομή γιατί βάζεις που θες να πας και δεν έχει μετά. Ούτε λες απλά ένα γεια στον οδηγό, μπαίνεις μέσα και σε πάει εκεί που έχεις βάλει. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, ρε παιδιά. Ενώ με την κίνηση που έχουμε. Ισχύει. Να προπληρώνεις. Το Uber. Ναι. Με την κίνηση που έχει. Ναι, είναι προγραμματισμένο. Πείτε μας λίγο, ρε παιδιά, αν ξέρει κανείς, γιατί δεν έχουμε πάρει ποτέ Uber. Εγώ στην Ελλάδα δουλεύω, δεν έχω πάρει ποτέ Uber και δεν ξέρω πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί. Ενώ εδώ το προπληρώνεις, έρχεται, σε παίρνει. Και έρχεται τώρα, εμείς παίρναμε βανάκι, οι δύο οικογένειες. Και ερχόταν σε 3 λεπτά, 5 λεπτά, δηλαδή πολύ γρήγορα, που πίστευα ότι το βανάκι θα αργεί πιο πολύ. Τι άλλο έχουμε να πούμε, ρε παιδιά, και για την αεροπορική τους είπα ότι ήταν... πολύ καλά. Πολύ καλά, ναι. Πολύ ωραία. Θα σας πούμε και στο γυρισμό. Θα σας πούμε και στο γυρισμό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αν ζούμε. Όχι, 4 μέρες maximum για μένα. Όχι, αμυξητή. Ναι, δεν είναι για... Ευχαριστούμε, Κανάκη. Μπορεί και να μην της πεις πως ήταν η επιστροφή, λέει. Ναι, αλλά ούτε το βίντεο αυτό θα καταφέρει να ανέβει. Οπότε είναι. Τι έλεγες τώρα? Πες τους, μάνα μου, για την ημέρα που συναντηθήκαμε και ήρθαμε εδώ στο Άμστερνταμ, ποια μέρα είναι. Θα το πω όταν γυρίσω. Δεν θέλω να το πολύ συζητάω. Θα το πω άντε. Έλεγα ότι τη μέρα που ξυπνήσαμε για να έρθουμε εδώ, το πρωί που σηκώθηκα, συνειδητοποίησα ότι πριν 15 χρόνια, τέτοια μέρα, εγώ και η Ελένη είχαμε τρακάρει. 15 χρόνια, γιατί μου το έβγαλε στο Facebook. Και είχαμε τρακάρει καλά, όχι είχαμε τρακάρει, βρήκαμε λίγο στον μπροστινό μας ή βρήκε ο πίσω λίγο πάνω μας. Τρακάραμε καλά. Εγώ ήμουν με κολάρο, δεμένο χέρι, κολόνα μάντρα. Πάει το αυτοκινητάκι μου. Το αμάξι της πάει. Ήταν καλό τρακάρι. Ναι, να το λέμε και αυτό. Δεν τάχτηκε και ο άλλος από το στόπ. Βγήκε από στόπ, ναι. Βγήκε από στόπ. Και θυμήθηκα ότι αυτό και δεν μπορούσα να μπω στο αεροπλάνο. Με είχε πιάσει μια... Τι να σας πω τώρα. Είχα κατατρομάξει. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Εμένα του γουρλού μαζί σας. Μακάρι, να σε πάντα γουρλού, να σε παίρνουμε μαζί μας. Έλα, και κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε παιδιά, τώρα. Α, ναι, είπαμε ότι δεν είναι για πολλές μέρες το Άμστερνταμ. 4 μερούλες είναι καλά και τους θέλετε να πάτε και σε καμιά άλλη πόλη τριγύρω. Μας είπε και η φίλη της Ματίνας ότι έχει ένα ωραίο πάρκο σαν Disneyland. Πώς το λένε, θυμάσαι? Φλερί. Κάπως έτσι, δεν τέλος πάντων, υπάρχει, ωραίο θα ήταν αυτό, αλλά είναι αρκετά μακριά από το Άμστερνταμ για να πηγαίναμε. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις σε δεύτερο χρόνο. Ή αν θες, ξέρω εγώ, αν έχεις 10 μέρες, να κάνεις 5 μέρες εδώ, 5 μέρες λίγο πιο έξω, ξέρω, κάπως έτσι. Συμφωνείτε? Όχι. Νίκο, έλα να πεις ένα καλημέρα στην κάμερα. Ο άντρας μου. Δεν θέλει ούτε τρίχα από τα μαλλιά του να φανεί. Και σήμερα η μέρα μουσείου βρέχει. Ευτυχώς που είχαμε αφήσει το μουσιάκι για την τελευταία μέρα. Γιατί είναι και η μοναδική μέρα που μας έχει κάνει βροχές. Πολύ ωραίος ο χώρος. Master of hope in the light of this moon. My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours in mind, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Moon mother, open your arms. Moon mother, this madness just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel.
unfold when this night is so tight. Και επειδή η πτήση μας είναι αργά, ήρθαμε μια βολτούλα πάλι εδώ πέρα στα καναλάκια να τα ξαναδούμε για τελευταία φορά. Επιστρέψαμε λίγο στο ξενοδοχείο και τώρα βγήκαμε πάλι εδώ μια βολτούλα. Ήρθαμε να δούμε εδώ και την περιοχή έτσι που είναι συνεχιασμένη μέρα και βροχερή σήμερα. Γιατί την πρώτη μέρα που ήρθαμε ήταν όλα μέσα στον ήλιο. Με ηλιοφάνεια χαμός. Και επίσης θα καταφέρω να πάω σε λίγο απέναντι. Να σας πω και κάτι, γιατί το είχα απορία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά εκεί όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε είναι θεόστραβα. Έχουν στραβώσει, γιατί μας έδειχνε ο οδηγός του από το σκαφάκι πως είναι από κάτω φτιαγμένα, με κάτι πασάλους, και ότι με τον καιρό, επειδή η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε λάσπη στην ουσία, έτσι μας είπε, έχει δημιουργηθεί σε μερικά κτίρια αυτό το... Τα βλέπετε έτσι λίγο πιο γυρτά αυτό. Και επίσης εγώ τον ρώτησα γιατί τα νερά είναι έτσι τόσο βρώμικα και μου είπε ότι δεν είναι βρώμικα, ότι είναι στα καθαρά τους. Μου είπε ότι παλιότερα ναι ήταν βρώμικα, αλλά τώρα είναι στα καθαρά τους. Απλά φαίνεται έτσι γιατί κάτω έχει άμμο και επειδή κινούνται τα καραβάκια, γιατί πολλοί αντί για αυτοκίνητα έχουν καραβάκια, δημιουργείται αυτό το φαινόμενο σαν να είναι λασπωμένα. Μας είπε ότι κάτω έχει άμμο και έτσι όπως, εντάξει, έχει σίγουρα σκουπίδια μέσα, έτσι, έχει, αλλά τα νερά φαίνονται έτσι επειδή κάτω έχει άμμο και δημιουργείται και γίνεται σαν λάσπη, επειδή κινούνται συνέχεια τα καραβάκια και κουνιέται το νερό, οπότε φαίνεται σαν λασπωμένο. Τέλος πάντων, αυτό μας είπε, αυτό σας λέω και εγώ, δεν είμαι και 100% σίγουρη, σας μεταφέρω ότι μας είπε ο κύριος που οδηγούσε η βαρκούλα. Επίσης το ρωτήσαμε για ποιον λόγο έχουν τις κουρτίνες ανοιχτές και μας είπε ότι έχουν την οτροπία ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, οπότε τα έχουν και όλα ανοιχτά και πραγματικά... Έχουν κουρτίνες, απλά τις έχουν ανοιχτές, δεν έχουν καν κουρτίνες. Είναι πιο πολλά τα σπίτια που έχουν ανοιχτές τις κουρτίνες παρά τα σπίτια που τις έχουν κλειστές. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, παιδιά. Πραγματικά υπέροχη. Όσο περίεργο και αν σας φανεί, σήμερα που είναι βροχερή ημέρα μου αρέσει περισσότερο από ότι την πρώτη μέρα που ήρθαμε που είχε ηλιοφάνεια. Σήμερα είναι πολύ πιο όμορφα γιατί ταιριάζει στο μέρος εδώ αυτός ο καιρός. Και εντάξει, τώρα ρίχνει τίποτα, μια-δυο ψυχάλες. Πιο πριν έριχνε αρκετά καλή βροχή. Όχι πολύ, αλλά έριχνε. Αλλά είναι πιο όμορφα είναι σήμερα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ. Με θέλει στα ταξίδια να πηγαίνω μόνη μου έτσι βολτούλες. Τώρα καθίσαν όλοι στα McDonald's και έχω πάει να βρω ένα μαγαζί που θέλω που είναι εδώ κοντά, γιατί είναι γεμάτο από αυτά τα μαγαζιά εδώ στο Άμστερνταμ, αλλά πραγματικά δεν πέτυχα κανένα μπροστά μου. Και επειδή έχουν κάτι στα Mac, τώρα είναι ευκαιρία να πεταχτώ για να μην τους σέρνω όλους μαζί και να μπορούμε μετά να συνεχίσουμε την βολτούλα μας ήσυχη, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι ακόμα θέλουμε να πάρουμε ή να κάνουμε. Πάω να δω αν θα το βρω. Α, να το βρήκα. Εν τω μεταξύ στην κάμερα φαίνεται πιο καθαρά από ότι είναι στην πραγματικότητα. Κοίτα, κοίτα πόσο πιο καθαρά βλέπεις. Πόσο ωραία περάσαμε. Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Μέσα εδώ πέρα που μας πήγε ο καιρός, που μας πήγαν τα φαγητά, που μας πήγαν οι χρόνοι. Πέστα, πέστα. Τίποτα, όλο τη βουτσουνάρα μου βλέπουν. Και ωραίο καιρό και ωραία βόλτα και όλη την ημέρα που πάγαμε σήμερα, παρότι που έβρεχε, ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Για πολύ ωραίο ταξίδι. Ήταν το πρώτο ταξίδι που ευχαριστήθηκα τόσο πολύ. Επειδή ήμασταν εμείς. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καταφέραμε. Μετά από αργά, παρά ποτέ. Ναι, αλλά συγγνώμη, κοίτα τα πατατάκια. Οι πατάτες είναι σε σχήμα παπαρούνα. Τουλίπας. Να σου πω, πόσο είχανε. Πολλά. Πόσο είχανε. Αυτό, αυτό. Να σου πω, πέντε. Αυτό μόνο. 5 ευρώ. 5 ευρώ το σοκουλάκι. Αφού αυτό εδώ είχε 3. Που έχει 3 πατατάκια μέσα. Αυτό είχε 3 ευρώ. Τα πόσα γραμμάρια. Δεν σου αρέσουνε. Α, μόνο τη μαμά μου αρέσει. Τη μαμά σου αρέσει. Ωραία. Το ένα.
πένα. Φτάσαμε λίγο νωρίτερα στο αεροδρόμιο, υποτίθεται για να φάμε, να χαζέψουμε λίγο στα μαγαζιά. Αλλά δει το αεροδρόμιο, μάλλον τα έχει χωριστά και δεν έχει από εκεί που μπαίνει να συνεχίζει. Εμείς μπήκαμε σε ένα σημείο και βρεθήκαμε ξαφνικά στην αναμονή. Και όχι τίποτα άλλο. Λένε δεν θέλω να ψωνίσει τα Louis Vuitton, τα Gucci, τα Prada. Γιατί δεν μπόρεσε. Εγώ που ήμουν που έφαγα και δεν έχω νεύρα. Εγώ που φάγαμε πραγματικά. Κάτσαμε στα McDonald's και φάγαμε διαφορετικά τώρα. Θα πεθαίναμε από την πείνα. Και είναι το ωραίο. Όχι, τι λες. Σουηδικά νομίζω πως είναι. Ότι θα τελειώνει ο αεροδιάδρομος και θα πηγαίναμε στα χωράφια. Πήγαινε. Έγινε σίγουρα. Και δυσκολιόταν, ρε φίλε. Είμαστε λίγες μέρες αργότερα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Δεν κατάφερα να σας χαιρετήσω μέσα στο αεροπλάνο, ενώ ήθελα έτσι και να σας χαιρετήσω όλοι μαζί, και η φίλη μου η Ελένη, η αδερφή μου. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απογείωση για το αυτί μου. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν η απογείωση σαν απογείωση δύσκολη. Το αυτί μου ήταν ήδη επηρεασμένο από την ίωση που είχα περάσει. Οπότε μπαίνοντας και μέσα στο αεροπλάνο, ήρθε και έδεσε και στην απογείωση, στην προσγείωση τα είδα όλα. Τέτοιο πόνο δεν έχω ξανανιώσει τα αυτιά μου, ούτε σε οτίτιδα. Και ακόμα ταλαιπωρούμε, να σας πω την αλήθεια. Παίρνω πάρα πολλά φάρμακα και κορτιζόνη και αντιβίωση. Τα αυτιά μου δεν είναι στα καλύτερά τους, ειδικά το αριστερό. Και εντάξει, όλα καλά θα πάνε βέβαια, θα περάσει και αυτό. Με κοιτάζει ο γιατρός και το παρακολουθούμε και βλέπουμε την εξέλιξη και θα δούμε τι θα δούμε. Τώρα, μόλις τελειώσει και αντιβίωση, θα πάμε ξαναδεί να δούμε τι μπορούμε άλλο να κάνουμε, αφού δεν άνοιξε με όλα αυτά. Το ταξίδι στην Ολλανδία ήταν υπέροχο, στο Άμστερνταμ πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε έτσι κάπου να πάτε, σας το προτείνω, έτσι μια μαγική πόλη. Πηγαίνετε για λίγες περισσότερες μέρες αν θέλετε να πάτε να βρείτε και κάποια άλλη περιοχή και σας το προτείνω να το κάνετε και αυτό, να δείτε Ρότερνταμ ή κάτι διαφορετικό που μπορείς να ξέρετε. Θα ήθελα πολύ να ξαναεπιστρέψω στην Ολλανδία, αλλά αυτή τη φορά για να πάω να δω κάποια πόλη εκτός, όχι το Άμστερνταμ σαν Άμστερνταμ. Εντάξει, θα μπορούσα να επιστρέψω για μια-δύο μέρες στο Άμστερνταμ, αλλά μετά θα ήθελα να πάω να δω μια εξοχή της Ολλανδίας, μια πόλη που είναι στην εξοχή και νομίζω ότι εκεί θα είναι ό,τι πρέπει για μένα, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει η εξοχή και αυτά και νομίζω ότι θα το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ. Οπότε έτσι θα επέστρεφα ξανά για να πήγαινα μόνο για το Άμστερνταμ, δεν θα πήγαινα μόνο αν μου τύχαινε κάτι και έπρεπε να πάω. Γενικότερα όμως είναι υπέροχα, πολύ όμορφα, μου άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος εκεί, μου άρεσε πάρα πολύ η ευγένεια του κόσμου. Τρελαινόντουσαν όταν τους λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες. Οι περισσότεροι μας περνούσαν για Ισπανούς, αλλά όταν τους λέγαμε ότι όχι είμαστε Έλληνες, τρελαινόντουσαν και μας λέγανε τα καλύτερα για τη χώρα μας, οι πιο πολλοί είχαν έρθει κιόλας στην Ελλάδα. Και χάρηκα γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ένιωσα και λίγο περίεργα βέβαια. Τώρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά τέλος πάντων. Κάποια άλλη στιγμή ίσως θα δούμε. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ελπίζω να απολαύσετε τα βιντεάκια, να τα ευχαριστηθήκατε, να σας δώσαμε ιδέες, να σας παρακινήσαμε να κάνετε ένα ταξίδι, αν έτσι το είχατε στο μυαλό σας και δεν ξέρετε πού να πάτε, να πάτε στο Άμστερνταμ. Είναι πάρα πολύ όμορφα, ειλικρινά πολύ όμορφα. Αυτά, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, κλασικά κάθε Σάββατο εδώ με τα βλογκάκια μας τα συνηθισμένα. Σας φιλώ, γεια σας!